Επίσκεψη λοιπόν του Πούτιν στην Χερσόνα και στο Λουγκάνσκο. Ο Θανάσης Αυγερινός είναι μαζί μας. Να δούμε τα μηνύματα που στέλνει ο Ρώσος Πρόεδρος. Θανάση. Καλό μεσημέρι από τη Μόσχα και χρόνια πολλά. Τα ξημερώματα έγινε γνωστή αυτή η ευνηδιαστική επίσκεψη του Πρόεδρου Πούτιν, ο οποίος με την ιδιότητα του αρχιστράτηγου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκε στις διοικήσεις των μετόπων στη Χερσόνα, Ζαπαρόζια και Λουγκάνσκο, όπως είδαμε, ακριβώς πριν ένα μήνα έχει βρεθεί στην περιοχή της Μαριούπολης. Ο Πούτιν κάποια στιγμή χάρισε στους διοικητές ένα αντίγραφο μιας εικόνας που είχαν οι Ρώσοι στρατιωτικοί όταν πολεμούσαν στις περιοχές αυτές τον 19ο αιώνα. Και κατά τους σχολιαστές πρόκειται βέβαια για μια κορυφαία επίδειξη αποφασιστικότητας εντός και εκτός Ρωσίας. Οι Ρώσοι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ισχυρός ο συμβολισμός της παρουσίας του Ρώσου ηγέτη με τον στρατό του. Και βέβαια είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται πλέον για μια προσωπική εμπλοκή του Βλαντίμιρ Πούτιν, που δεν μπορεί να ανεχθεί άλλες υποχωρήσεις ή ήττες. Είναι φανερό ότι παίζει, ρισκάρει και το ίδιο το πολιτικό του μέλλον και την υστεροφημία του. Δεν έλειψαν και κάποιοι Ρώσοι ανταποκριτές, οι οποίοι ευχήθηκαν στις αναρτήσεις τους μακάρι οι στρατηγοί να είπαν στον Βλαντίμιρ Πούτιν όχι μόνο τα θετικά, αλλά και να του μίλησαν και για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν, καθώς βέβαια είναι ανοιχτό το ερώτημα αν θα υπάρξει τελικά ουκρανική αντεπίθεση ή αν γενικά η Ρωσία σχεδιάζει να κλιμακώσει τώρα την άνοιξη που ανοίγει ο καιρός την στρατιωτική της επιχείρηση. Να προσθέσω μόνο ότι είχαμε ουκρανικά χτυπήματα και στο Ντονιέτσκ, έχουμε νέα θύματα όπως το βράδυ της Ανάστασης. Τώρα σκοτώθηκε μία γυναίκα και τραυματίστηκε ένας άνδρας από χτυπήματα στο κέντρο της πόλης του Ντονιέτσκ.